Κοντά στα ρωσικά σύνορα έχουν αναπτυχθεί 20.000 Αμερικανοί στρατιώτε, όπω αποκαλύπτει σήμερα το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον Αμερικανό δημοσιογράφο Σέιμουρ Χέρ, και η Ουάσιγκτον σκέφτεται να του χρησιμοποιήσει κατά των Ρώσων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει την έναρξη του πολέμου των πολέμων που θα καταστρέψει του πάντε. Στο άρθρο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Substack, είπε ότι ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Biden, σκέφτεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα στρατεύματα στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Μια ταξιαρχία τη 82η αερομεταφερόμενη δυναμικό των δύο ταξιαρχιών, εκπαιδεύεται και ασκείται εντατικά από τη βάση τη εντό τη Πολωνία, σε απόσταση λίγων μιλίων από τα Ουκρανικά σύνορα. Ενισχύθηκε στα τέλη του περασμένου έτου από μια ταξιαρχία τη 101η αερομεταφερόμενη μεραρχιας που αναπτύχθηκε στη Ρουμανία. Το πραγματικό ανθρώπινο δυναμικό των δύο ταξιαρχιών, με συνεχή ροή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που ρέουν δια θαλάσσης για να κρατήσουν τι μονάδε έτοιμε να πολεμήσουν, θα μπορούσε συνολικά να ξεπεράσει τι 20.000, έγραψε. Εάν συμβεί το χειρότερο σενάριο για τον στρατό τη Ουκρανίας, που δεν επανδρώνεται και δεν έχει πυρομαχικά για του επόμενου μήνε, οι δύο Αμερικανικέ ταξιαρχίε θα ενώσουν τι δυνάμει του με τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ και θα αντιμετωπίσουν τον Ρωσικό στρατό εντό τη Ουκρανία. Είναι αυτό το σχέδιο ή η ελπίδα του Αμερικανικού Προέδρου. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση που θέλει να κάνει. Αν ο Biden αποφασίσει να μοιραστεί τι σκέψει του με τον Αμερικανικό λαό, μπορεί να θέλει να εξηγήσει τι κάνουν δύο στρατιωτικέ ταξιαρχίε πλήρω στελεχωμένε και εξοπλισμένε τόσο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη, συνέχισε λέγοντα. Καμία απόδειξη ότι κάποιο ανώτερο αξιωματούχο στον Λευκό Οίκο γνωρίζει πραγματικά τι συμβαίνει στα ταξιαρχίε, είπαν οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών στον Χέρς. Είναι εκεί ω μέρο μια άσκηση του ΝΑΤΟ ή για να υπηρετήσουμε μάχημε μονάδε του ΝΑΤΟ, εάν η Δύση αποφασίσει να εμπλέξει μονάδε εντό τη Ουκρανία. Είναι εκεί για άσκηση ή για εμπλοκή. Οι κανόνε εμπλοκή λένε ότι δεν μπορούν να επιτεθούν στου Ρώσου εκτό αν τα αγόρια μα δεχθούν επίθεση, είπε ο αξιωματούχο. Και συνέχισε λέγοντα πω ενώ ο Λευκό οίκο δεν έχει σαφήνεια για την πολιτική του στην Ουκρανία, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται κάπω αισιόδοξα για τον τερματισμό τη σύγκρουση. Πριν από δύο μήνε, οι αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ ανέθεσαν στα μέλη του να συντάξουν μια συνθήκη για το τέλο του πολέμου που θα την παρουσιάσουν στου Ρώσου μετά την ήττα του στο πεδίο τη μάχη τη Ουκρανία, γράφει ο δημοσιογράφο επικαλούμενο πηγή του. Ωστόσο, παραμένει ασαφέ τι θα συμβεί εάν το σενάριο του Πενταγώνου πάει στραβά και οι Ουκρανικέ δυνάμει αποτύχουν στο πεδίο τη μάχη. Οι δύο Αμερικανικέ ταξιαρχίε που αναπτύσσονται κοντά στην εμπόλεμη ζώνη θα ενώσουν τι δυνάμει του με τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ και θα αντιμετωπίσουν τον Ρωσικό στρατό εντό τη Ουκρανία, ρωτάει ο Χέρ. thank you